Φωτιές εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ άναψε η κίνηση του Στέφανου Κασελάκη να δώσει δάνειο 250.000 ευρώ στο κόμμα του. Και σήμερα η αντιπαράθεση παρέμεινε στα ύψη. Τη στιγμή που στι Ηνωμένε Πολιτείε ο Στέφανο Κασελάκη ξενίκιασε το σπίτι που έμενε στο Μαϊάμι, στέλνοντα μήνυμα στο εσωτερικό πω ήρθε για να μείνει, στην Αθήνα φούντωνε ο καυγά για το δάνειο ύψου 250.000 ευρώ που έδωσε στα κομματικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθεί το δώρο των Χριστουγέννων. Δεν νομίζω ότι είναι σε αυτά τα νούμερα, αλλά σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε ποσό δίνεται στο κόμμα, δίνεται με τυπικό τρόπο, δίνεται με δανεισμό και επιστρέφεται μόλι έχετε κρατική σηματοδότηση. Από πού είναι αυτά τα λεφτά? Από την εταιρεία του? Από τον προσωπικό του λογαριασμό? Από ποια δραστηριότητα? Πάνω στον κύριο Χαράκτα στην ναυτιλία. Για φανταστείτε να έχει χρήματα σε offshore, που είναι πολύ συνηθισμένο στην ναυτιλία, είναι σχεδόν ο κανόνας. Για φαντάζομαι να έχουν πάρει σε λεφτά από offshore. Το λες και θράσος να κουνάει το δάχτυλο ο αδιευκρίνηστος κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος σε ένα άτοκο και καθόλου ανώμημο δάνειο, το οποίο δόθηκε για να πληρωθούν τα δώρα και οι μισθοί των εργαζομένων. Ο καυγάς συνεχίστηκε με τον πρώην στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα και αρθρογράφο της Αυγής Θανάση Καρτερό να αφήνει εχμές για το περιβάλλον του νέου Προέδρου. Ήθελαν κάποιοι να δείξουν πόσο καλός είναι ο Κασελάκης? Ήθελαν να συκοφαντήσουν το προηγούμενο καθεστώς και κάποιους ανεπιθύμητους? Ήθελαν απλώς να βγάλουν τα αποθυμένα τους? Διαρροές, κολακίες και μεγαλινάρια εκθέτουν πρωτίστως τους παραγωγούς τους, αλλά εκθέτουν και τον ίδιο τελικά. Δεν θα είχε γίνει καν αυτή η συζήτηση αν η επιχορήγηση ήταν πραγματικά στην ώρα της και είχε φτάσει στα ταμεία όλων των κομμάτων και του ΚΚΕ και της Νέας Δημοκρατίας. Και πολύ περισσότερο ημών στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου δεν υπάρχει καμία τραπεζική οφειλή και κανένα τραπεζικό δάνειο. Μέχρι την παρέτηση Τσίπρα, τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απολύτως τακτοποιημένα. Δεν χρώσταγε πουθενά και σε κανέναν. Είναι παράδοξο που με τις εγγραφές τόσων χιλιάδων μελών, έτσι τουλάχιστον λέει η ηγεσία, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε τέτοια οικονομική κατάσταση. Μάλιστα, κάποιοι αναφέρθηκαν και στη νομική πλευρά του ζητήματος, χωρίς να αποκλείουν την επιβολή προστίμου στην Κουμουνδούρου. Θα το κρίνει η Επιτροπή Ελέγχου. Δεν θέλω να προκαταλάβω. Εάν πάντως θεωρηθεί ότι είναι ιδιωτική χρηματοδότηση, απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόστιμο. Θα παρακρατηθεί το 20% της χρηματοδότησης. Από τη μία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λεφτά να πληρώσει και από την άλλη, Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώνουν.